ήδη επιχειρεί με τη γνωστή προπαγανδιστική εκστρατεία του ψέματος και της απάτης, στην οποία έχουν πάρει χρυσό μετάλλιο, της ανάπτυξης που έρχεται, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να χειραγωγήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια μπροστά στο νέο γύρο επίθεσης. Η κυβερνητική προπαγάνδα και οι παροχές ψίχουλα που θα ενταθούν, την ίδια στιγμή που πεζοκόβονται οι συντάξεις, έχουν αρχίσει και γίνονται οι αισθητοί, οι φόροι, οι νέοι και οι παλιοί στις πλάτες των εργαζομένων. Βιομήχανοι και μεγαλοεργοδοσία απονίζουν τα νύχια τους για την ομπρέλα μέτρων πάνω στα εργασιακά μπροστά στη νέα διαπραγμάτευση. Καλούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που δεινοπαθούν από τα συνεχιζόμενα βάρβαρα μέτρα, να δώσουν ευκαιρία στη δύναμή τους, να προσπεράσουν τις γνωστές σιρήνες εφησυχασμού και παραπλάνησης, να μην βρίσκουν απήχηση, να απαλλαγούν από τις λύσεις που αναδεικνύουν την κυβερνητική εναλλαγή ως φάρμακο πάσας νόσου, να πετάξουν από πάνω τους τις αυταπάτες πως η ευημερία τους μπορεί να στηριχθεί στην καλή διάθεση των μεγαλοεργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων με τους κοινωνικούς διαλόγους και τον κοινωνικό εταιρισμό, όπως κάνει η ΓΕΣΕΕ που συνδιαλέγεται με το ΣΕΒ. Η ΓΕΣΕΕ, συνάδελφοι, που έσπευσε αμέσως μόλις συζητήθηκε να συνδιαμορφώσει μαζί με τις εργοδοτικές οργανώσεις την κοινή δήλωση για τα εργασιακά μέτρα, και γι' αυτό απέρριψε και την πρόταση που βάλαμε για απεργία μέσα στο Νοέμβρη. Μπορούν αυτές οι δυνάμεις να μπουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα? Μπορούν πάνω τους να στηριχτούν οι εργαζόμενοι? Υπάρχει πλούσια εμπειρία. Αυτό είναι αυταπάτη να θεωρεί κάποιος ότι μπορούν αυτές οι ηγεσίες να αλλάξουν ρότα. Αποδεικνύεται στην πράξη και με τα νέα μέτρα που βγαίνουν στο προσκήνιο, πως οι απαιτήσεις του κεφαλαίου γίνονται νόμοι του κράτους την επόμενη στιγμή.